God bless you and good night. Ό,τι γέννη είναι αυτό. Όχι ρε. Και πάνω στο καλύτερο, μα το κόψαν και έβγαλαν εμένα πάλι. Μα πώς το κάνετε αυτό. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης και ο Δημήτρης Κρίκος, συνδετικός, θα μας εξηγήσουν τι βλέπαμε τόση ώρα. Παιδιά, ο λόγος σας ανήκει και η σκηνή του ΤΑΦ. Λοιπόν, τι κάνετε. Πολύ καλά είμαστε. Πολύ καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Καλή επιτυχία καταρχήν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Το εννοούμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε όλοι υπερευτυχισμένοι που κάνουμε αυτό το διαμάντι που λέγεται Εισβολή, αυτό το έργο. Λοιπόν, έτσι λίγο για να μην. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε σχετικά. Τα βασικά να του πούμε. Δεν του τα πείτε όλα. Όχι, όχι, δεν γίνεται να τα πούμε. Δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, πρόκειται για την Εισβολή. Είναι του Jonas Hassen Kemiri. Είναι ένα έργο που γράφτηκε το 2006. Ο Kemiri είναι Σουηδός. Είναι νέος, είναι στα 40 κοντά. Και θα μας αλλάξει τα φώτα. Τέλειος. Αν σκεφτείς ότι από το επίθετο του καθόλου δεν καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή λες και μύρ και μετά σου κάνει ένα Σουηδός από δίπλα και τρως το χαστούκι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Είναι Σουηδός, έχει όμως ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ναι. Ο πατέρας του είναι Τινήσιος. Κάτι, κάπου πάει το μυαλό. Και αυτό τον έχει κάνει να ξέρει πολύ καλά τι πάει να πει, να σε κοιτάνε στον δρόμο με λίγο, πώς να το πω, ας πούμε. Με μια ανησυχία περίεργη, με καχυποψία. Λίγο, ξέρει πολύ καλά τι θα πει, σε σταματάω. Στον δρόμο για ταυτοποίηση στοιχείων. Γιατί το χρώμα του δέρματός σου είναι κάπως ασυνήθιστο σε σχέση με Σουηδός. Στη Σουηδία. Είναι μελαχρινός, ας πούμε, κάργα τελείως. Άσχετο, αλλά στη Σουηδία ξέρετε ότι έχουν τρελή απήχηση οι μελαχρινές, έτσι. Λογικό, γιατί για αυτούς είναι το διαφορετικό. Όπως εσείς κυνηγάτε τις ξανθιές να τα λέτε όλα εδώ στην Ελλάδα τώρα που φωτιά θα πέσει να σας κάψει. Στη Σουηδία θα κυνηγούσαμε τις μελαχρινές όμως. Στη Σουηδία θα κυνηγούσατε τις μελαχρινές. Ορίστε, να δίνουμε και λίγο έτσι την εσάς, τι ακριβώς συμβαίνει. Έγινε λίγο πολίτες του κόσμου. Επομένως, μπαίνει κατευθείαν στο νόημα με την Εισβολή, έτσι. Ναι. Το έργο αυτό, να πούμε ότι είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει στην Ελλάδα, mm-hmm. από τους Mammals, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοχ και μετάφραση Ιωάννας Τζίκα και Αλέξανδρου Κοχ στο ΤΑΦ. Παίζεται αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Λονδίνο. Τώρα και στην Ελλάδα. Νέα Υόρκη και Κορέα. Και πρώτη φορά στην Ελλάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ναι, αντέρθει η ώρα μας. Ένα έργο πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ κωμικό. Μιλάει δηλαδή για πράγματα τα οποία αφορούν το σήμερα, πράγματα τα οποία είναι λίγο πολύ δυσάρεστα, γιατί έχουμε χάσει πια και την έννοια το ότι μιλάμε, ας πούμε, για ξένους και όχι για διαφορετικούς. Μιλάμε για τρομοκρατία χωρίς να βλέπουμε την πραγματική διάσταση των πραγμάτων και πώς πληροφορούμαστε εμείς για τρομοκρατία. Τι είναι τρομοκρατία. Τι ωραία μου κουμπώνεται με το προηγούμενο το θέμα. Τι ωραία συνοχή που υπάρχει και λογική στην εκπομπή. Δηλαδή, άμα δεν ήταν το ΤΑΦ που είναι κλεισμένο, θα σας πρότεινα να ξέρετε πού να πάτε. Αλλά τώρα μιλάμε τέτοια πράγματα. Και βέβαια να πούμε ότι ναι, μεν η θεματική του έργου έχει να κάνει με τα στερεότυπα, τους μετανάστες, τον ρατσισμό. Αλλά είναι από την καθαρά κωμική οπτική του. Δηλαδή βλέπουμε καθημερινές αντιδράσεις ανθρώπων σε πράγματα που εμείς τα έχουμε σαν ένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ακριβώς ένα πρόβλημα, είναι το πώς βλέπει ο κάθε άνθρωπος τον άλλο που είναι διαφορετικός. Μωρέ, εγώ το κατάλαβα. Το θέμα είναι πότε θα το καταλάβουμε όλοι μαζί. Yeah. Γιατί δεν γίνεται με έναν άνθρωπο τίποτα. Θες να σας θυμίσεις μερικά στοιχεία για την ομάδα σας. Ναι, η ομάδα μας είναι οι Mammals. Τώρα είμαστε ούτε οι μισοί εδώ. Λείπουν άλλοι δύο ηθοποιοί που είναι ο Δημήτρης ο Φραγκούλης και η Ιωάννα Ιτζίκα, η οποία έχει βοηθήσει και στη μετάφραση όπως είπε ο Αλέξανδρος. Και μας μένουν ο Διονύσης ο Φρατζής, η Λία η Κεσοπούλου και ο Χόρχε Μελής. Ο Θέμελης, ναι. Υπάρχει κάτι εξωτικό στην ομάδα. Ναι, υπάρχει, βέβαια. Καταρχάς, βλέπεις εδώ εμάς τους δύο που. Παιδιά, δεν πλήττει κανείς, δηλαδή. Δεν πλήττει κανείς βλέποντας. Έρχεστε εσάς σύμφωνες. Πραγματική εισβολή είναι και η ομάδα σας έκανε εισβολή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είναι το πρώτο σας έργο. Το σκεφτήκατε αυτό. Το σκεφτήκατε ότι κάνετε πρεμιέρα με εισβολή. Ήτανε ως ομάδα. Το θέλαμε να κάνουμε. Νόμιζα ότι ήταν ότι εγώ το. Και ήταν ένα από τα κίνητρα που ασχοληθήκαμε με αυτό. Για να πούμε επίσης και για το έργο καθαρά ότι. Είναι ένα έργο με 19 διαφορετικούς χαρακτήρες, σε 7 διαφορετικές ιστορίες, όπου το κλειδί μέσα σε όλο αυτό είναι ένα όνομα. Για ρίχτο όνομα, μπας και μου θυμίσει κάτι. Το όνομα είναι το Αμπουλκάζεμ. Δεν πρόκειται να μου θυμίσει τίποτα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το καλό. Αμπουλκάζεμ. Αμπουλκάζεμ. Είναι αραβικό όνομα. Είναι ένα αραβικό όνομα. Και σε συνυφή.
Αυτό συνδέει το όνομα κάθε σκηνή εντωμεταξύ. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μπορεί μπλέκονται οι ιστορίες μέσα από αυτό το όνομα. Είναι διαφορετικές, είναι... αλλά συνδέονται όλες με το ίδιο όνομα. Για κάποιον μαγικό. Είναι μια κάλυψη, για κάποιον είναι μια βοήθεια, για κάποιον είναι ο απομηχανής Θεός. Για κάποιον είναι η λύση της τελευταίας στιγμής που τον βγάζει από ένα διέξοδο. Άρα είναι η λέξη κλειδί. Η λέξη κλειδί. Για κάποιους είναι κάτι κακό, για κάποιους είναι κάτι πολύ κακό. Πολύ καλό. Για άλλους είναι ένας ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στον κόσμο, για άλλους είναι. Ξαναπέστω. Για κάποιους είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στον κόσμο. Όχι, παιδί μου, τη λέξη. Αμπουλκάζε. Αμπουλκάζε. Δηλαδή. Αυτό ήταν φουλ αμπουλκάζε. Ήταν φουλ αμπουλκάζε. Ωστε, λοιπόν, αυτό ήταν ο κωδικός μας από δίκο. Αν μην δείτε ποτέ έξω να μου το πείτε. Αυτό θα σας μείνει. Εισβολή αμπουλκάζε. Μπράβο, παιδιά. Και μάμαλς. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θέλουμε να κάνουμε και μια ξεχωριστή εισβολή. Ναι, ναι, ναι. Εδώ στο πλατό. Νομίζω πως είναι η ώρα. Θέλουμε να κάνουμε μια προσωπική εισβολή. Τι εννοείτε, τι θέλετε να πείτε αμέσως. Λοιπόν, θέλουμε να σου αφιερώσουμε προσωπικά τρεις. Ναι. Επειδή, όπως είπε και ο Δημήτρης, έχει 19 διαφορετικούς ρόλους στο έργο. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή θα σου αφιερώσουμε τρεις ατάκες από τους τρεις πιο μικρούς ρόλους του έργου. Μικρούς εμβόλυμους ρόλους του έργου. Τρεις ατάκες και είναι μόνο για μένα. Είναι μόνο για σένα. Μ' αρέσει. Είναι μια εισβολή. Λοιπόν. Ωραία. Αν κάποιος ήτανε Μεξικάνος και σε έβλεπε, θα γυρνούσε και θα σου έλεγε... Κριστίνα, είσαι πολύ όμορφη. Τέλω έρθει σπίτι, μικάσα, μαζί μου. Ή, αν ήσουν μαύρος, θα έλεγες... Yo, baby, yo, baby, yo, πρέπει να είσαι κομμάτια, γιατί όλο το βράδυ τριγυρνούσε στο μυαλό μου. Συγγνώμη περισσότερο, για συνέχιση. Ή, αν ήσουν κανένας πιτσιρικάς λευκός, θα κατέβαζες καμιά δεκαπενταριά μπύρες και απλά... Θ' αγαπώ! Κι αυτό είναι ωραίος! Είμαι και εξοικειωμένη και με αυτό. Παιδιά, είστε φοβεροί. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το έργο μιλάει για ρατσισμό, για τρομοκρατία, νομίζω, για διαφορετικότητα, για όλα. Με τον πιο συναρπαστικό τρόπο μας κάνατε να το καταλάβουμε. Και βέβαια να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι μόνο ο ρατσισμός και τα στερεότυπα οι δυτικοί προς τους Ανατολικούς ή τους Άραβες ή τους Αφρικάνους. Πιάνει όλο το πλαίσιο. Δηλαδή και αυτοί πώς βλέπουν κάποια πράγματα της Δύσης. God bless America κτλ. Καλά, φυσικά. Ούτως ή άλλως ο τρέιλερ σας δεν άφηνε απεριθώρια αμφιβολία. Μας τα έκανε όλα λαμπόγια. Και έχει και πολλές αιχμές και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σας αφορά, νομίζω. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Πάντως, θα το δείτε. Να πείτε στον Μεξικάνο ότι μέχρι και σομπρέρο θα τον βάλω να βγάλει. Ωχω, αμπουλκάζε. Για να μην μιλήσω για τα μουστάκια, γιατί έχετε και δύο εδώ μέσα τώρα, μην γίνει χαμός, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πολύ.